Ο λόγος να μην έχω έναν συγγενή να μ' ανοίξει την πόρτα. Είμαι θα μαζί. It's August 14th, 1995. The survivor is Solomon Cohen. The interviewer is Yitzhak Kerem. We're doing this for the survivors of the Shoah Foundation. The interview is being held in Haifa, Israel, in Greek. Tape number one. Nothing. Πώς σας λένε? Πώς με λένε? Σολομόν Κουέν. Σολομόν Κουέν. Σολομόν Κουέν. Από πού είσαστε? Από τα Ιωάννινα. Γεννήθηκε εκεί. Στην Ελλάδα. Στο ποιο... Γεννηθείς το 1919. Το 1919. Και ποια ήταν η γονή σας? Η γονή μου. Ήταν ο Αρών Κουέν, ο πατέρας μου, και η μητέρα μου, Μαζάλ Τόβ. Με τον αδελφό μου επίσης δεν είχα μεγάλη, έχω πει ζει ακόμα στα Ιωάννα, δεν είχα μεγάλη, δεν με γνώριζε σχεδόν, δεν με γνώριζε, δεν με είχε δει. Πώς λέγεται αυτός? Σαμουήλ. Και ποια ηλικία είχατε όταν φύγετε? 6 χρόνια μεγαλύτερος από εγώ, εκείνονε. 5-6 χρόνια. Είμαι μεγαλύτερος από εκείνονε. Mm-hmm. Δηλαδή στα χρόνια που ήμουν εγώ, εκείνος ήταν μπεμπές. Mm-hmm. Και εγώ, δεν με γνώρισε καθόλου, γι' αυτό ότι και με είδε μετά, είναι σαν δύο άνθρωποι, δύο αδέρφια που δεν είμαστε ψυχική και σωματική επαφή μαζί, καθόλου. Καταλάβες? Ναι. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και δεν έχει, δεν ξέρω, ίσως και υπήρξε κάτι άλλο που δεν έχουμε επαφή μαζί, η γυναίκα του. Πώς ο λόγος να μην έχω έναν συγγενή να μ' ανοίξει την πόρτα? Υπήρξε κάτι άλλο που δεν έχουμε επαφή μαζί, η γυναίκα του. Πια η γυναίκα του είναι πολύ διαφορετική. Την είχα... Αγαπιόμασταν όταν ήμασταν μικροί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και εκείνη εκεί όταν γυρίσανε από το Λάγκερ, από τη Γερμανία, ήταν και αυτοί στο Λάγκερ, στα Λόβα Συγκεντρώσεω. Και αφού επιστρέψε και ήβρε το Σαμουήλ εκεί πέρα τον αδελφό μου, μη ξέρνοντα ότι εγώ ζω, δεν ήξερε ότι εγώ ζω, και τον πήρε εκείνον, παντρεύτηκε εκείνον. Καταλάβει τώρα γιατί συμβαίνει. Ναι. Και εκείνη εκεί είναι. Κάπως παλιός έρωτας και τον ήθελε να τον κάνει να μην έχουμε επαφή μαζί. Να μην έχουμε επαφή μαζί. Νόμισε πως θα έχουμε επαφή γιατί πήγα στη Γιάννα. Εκείνος δεν ερχότανε καθόλου, θα δει τις φωτογραφίες. Δεν ερχότανε καθόλου εδώ στο Ισραήλ. Το έλεγα ένα με δεις, ένα δεις και φοβότανε διότι τι έξερε, δεν θα φιλοξενηθώ καλά απέναντί του. Και πήγα εγώ εκεί πέρα. Πήγα εγώ στα Γιάννα. Ας να επιστρέψουμε τότε στο 1939-40. Επιστρέφουμε στον πόλεμο. Γυρίσετε... Άλλη παρατήρηση και μια άλλη ερώτηση. Πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω. Και ο αδελφός σας, ναι. Πώς αυτός σώθηκε στο κάτω? Ο αδελφός μου σώθηκε, δεν ήξερα ότι σώθηκε. Εγώ τον νόμιζα και εκείνον είναι πεθαμένον. Όπως όλη η οικογένεια. Αλλά... Μετά με τα παρέλευση πολλών ετών, επειδή ένας αξαδελφός μου από εδώ, δύο πατέρες είμαστε παιδιά, δύο άνθρωποι παιδιά, δηλαδή ο πατέρας του και ο πατέρας μου αδέρφια, αυτός πήγε στα Γιάννα για να πάρει, γιατί βρήκανε μια αποθήκη υφασμάτων από εμπόρους των Ιωαννίνων, οι Γερμανοί. Αλλά τα βρήκανε μετά, τα αφήσανε και τα βρήκανε οι κοινότητες των Ιαννίνων και τα πουλήσανε τα φάσματα αυτά και δώσανε σε κάθε έναν γενιώτη 33 λίρες χρυσές στον κάθε άτομο που έζησε. Και πήγε αυτός να πάρει και αυτός χρήματα, ο ξαδελφός μου από εδώ. Mm-hmm. Και εκείνος είδε τον αδελφό μου εκεί πέρα, πήρε και ο αδελφός μου χρήματα για μένα. Έχω και ένα αδελφό, ήξερε εκείνος τη ζωή εγώ. Καταλάβετε, εγώ δεν ήξερα τι εκείνο. Αλλά γενικά αυτός πολέμησε στο Αντάρτικο? Ανταρτικά πώς... δεν ξέρω πώς πολέμησε. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του. Δεν είχα καμία επαφή, ούτε σωματική, ούτε πνευματική, ούτε διανετική. Δεν είχα ούτε ήξερα τι έκανε και τι κάνει. Πάντως διασώθηκε, όπως έμαθα, με άλλους που ήταν, γιατί αυτοί φύγανε
τους είχαν πιάσει πολλούς και φύγανε μέσα από τα στρατόπεδα των Γερμανών. Φύγανε πολλοί. Ένας εξ αυτών ήταν και στην Λάρισα, όχι στην Λάρισα. Και yeah. Εκτός να είναι να δουλεύετε σαν γιατρός, σαν... Ναι. Εσείς επίσης είσαστε τραγουδιστής. Εγώ τραγουδούσα και τραγουδώ και έχω παίξει και θέατρο και έχω κάνει και δίσκους.